Πατέρα Μεθόδιε, οι ιεράρχες της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ελλάδος, είσαι εξ αυτών ο Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ, εξέφρασε την άποψη ότι η ομοφιλοφιλία δημιουργεί τα ρηθέντα του Σεραφείμ. Μπορεί να μην τα υιοθετώ, αλλά σας τα ρωτώ. Ότι είναι ασθένεια και ότι δημιουργεί σοβαρότατα προβλήματα. Επίσης σήμερα έχει γίνει μια παρέμβαση της Καθολικής Εκκλησίας Ελλάδος, η οποία έρχεται σε απευθείας αντιπαράθεση και αντιδιαστολή με την Ιερά Σύνοδο, η οποία έχει μια κεκριμένη, ας το πω έτσι, επιφύλαξη και δουλικότητα απέναντι στην πολιτεία. Οι Καθολικοί, παρά το γεγονός ότι χαρακτηρίζουμε αιρετικούς και παπικούς, εκφράζουν την πλήρη αντίθεσή τους στο νομοσχέδιο έκτρωμα. Συμφωνείτε με αυτά? Απολύτως. Να το διευκρινίσουμε. Ο απολύτως δεν μας λέει κάτι. Η ομοφιλοφιλία κατά το Σεραφείμ Πειραιός, ο οποίος έχει σχέση και με την οικονομική ολιγαρχία του τόπου, έχει σημασία αυτό. Αναφέρει ότι δημιουργούνται ασθένειες, πολυπλοκότητες, σε διάφορους τρόπους ερωτικών περιπτύξεων. Μην επισέλθουμε σε τέτοιες λεπτομέρειες, αν και ο Σεραφείμ δημόσια τα έχει αναφέρει. Συμφωνείτε σε αυτά, για να δούμε κάποια πράγματα συγκεκριμένα, έτσι? Εγώ σας λέω, κύριε Στέφανε, ότι είμαι αντίθετο σε όλα αυτά, γιατί δεν είναι του Θεού αυτά τα πράγματα. Αυτά το δεν είναι του Θεού, πράγματα όμως, του διαβόλου, τα οποία θα μας φέρουν καταστροφή. Πατέρα Μεθόδη, αυτό το δεν είναι του Θεού θα μπορούσε να ξεκινάει από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη κατά της Γραφάς, που αναφέρονται συγκεκριμένα πράγματα. Δεν θέλω τώρα να επεκταθώ, γιατί είναι σκληρή η γλώσσα που χρησιμοποιεί, και να πάμε πιο πίσω λίγο, στο Σοκράτη, στην νομοθεσία του Σόλωνα, στους διάφορους τραγικούς, στον Εσχύλο, στον Αριστοφάνη και στον Έσωπο, οι οποίοι καταφέρονται με πολύ σκληρούς χαρακτηρισμούς κατά των ομοφιλοφίλων. Συγκεκριμένα αρπάζω ένα και λέω αυτό που έλεγε ο Σοκράτης. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι τερψίπροκτοι, τους αποκαλούσε, μπάς περίπτωση, αυτοί οι οποίοι πλαγιάζουν με νεαρούς άντρες, κάποια στιγμή δεν θα διστάσουν να ξεπουλήσουν και την πατρίδα τους. Αυτά έλεγε ο Σοκράτης. Βεβαίως, να μας βάλει σε κάποιους προβληματισμούς αυτή η ιστορία, έτσι? Οι παλιοί δεν δεχόσανται να είναι ομοφιλόφιλος και να το βάλουν σε δημόσια υπηρεσία. Δεν τους δεχόσανται να έχουν κάποια υπεύθυνη δουλειά. Γιατί σας είπα ότι όλα αυτά δεν τα έχει δημιουργήσει ο Θεός. Αυτά είναι δημιουργήματα του διαβόλου για να μας φέρει σε αντιπαράθεση με το Θεό. Είδαμε σαν Σόδωμα και τα Γόμορα το τι έγινε. Πέντε πόλεις τις έκαψε ο Θεός για αυτή την αμαρτία. Εμείς τι θα περιμένουμε από εδώ, κύριε Στέφανε, από εδώ και πέρα τι θα περιμένουμε? Ότι ο Θεός θα ευλογήσει αυτή την κατάσταση? Δεν καταλαβαίνετε λοιπόν ότι, δεν λέω για σας, ότι κάνοντας αυτό το πράγμα διαλύουν την οικογένεια. Τα παιδιά που θα πάρουν αυτοί οι ομόφυλοι τα ρωτήσανε αν θέλουν να ζουν με δύο γυναίκες ή με δύο άντρες, που μας μιλάνε για δημοκρατία. Όχι, πιστεύω ότι όλα αυτά είναι του διαβόλου κατασκευάσματα για να ρημάξουν την οικογένεια, για να από τη μια μεριά αυτοί δεν θα κάνουν παιδιά, από την άλλη οι γυναίκες δεν θα κάνουν παιδιά, γιατί ένα-δύο και μετά δεν μπορούνε. Και θα δούμε πού θα πάει αυτή. Λέμε ότι δεν έχουμε ανθρώπους, έχουμε, λείπουν άνθρωποι, γερνάει η Ελλάδα μας. Πώς θα γεράσει λοιπόν όταν θα βάλουμε αυτά και θα παντρεύονται άντρες με άντρες και γυναίκες με γυναίκες? Πού ακούστηκε αυτό και σε ποια κοινωνία, μωρέ, κύριε Στέφανε? Ναι, αλλά οι πολιτικοί βλέπετε ότι επιμένουν. Όχι μόνο επιμένουν,
πλην κάποιων συγκεκριμένων βουλευτών οι οποίοι θα πούν όχι ή θα κρυφτούν, θα απέχουν. Βλέπετε το πολιτικό σύστημα όπως αυτή να περάσει ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Να περάσει, και τα μίντια συνηγορούν. Και τα μίντια συνηγορούν. Έχουμε την γκέι βουλή και τα γκέι μίντια. Και τι συνηγορούν. Άρα εμείς πώς μπορούμε απέναντι σε όλους. Είμαστε λίγοι ή πολλοί. Μάλιστα, να ακούσουμε τον Γέροντα. Μουσκοπήσεις συχνούν άλλα πράγματα. Είμαστε πολλοί, αλλά και ένας Έλληνας να είναι πραγματικά Έλληνας, κύριε Στέφανε, δεν μας χρειάζονται οι πολλοί. Οι πολλοί να πάνε με τους πολιτικούς. Εμείς θα είμαστε με το Θεό και με τους ανθρώπους που θέλουν αυτά που άφησε ο Θεός. Άντρας και γυναίκα, οικογένεια. Τα άλλα όλα δεν είναι δικά μας, δεν είναι της Ελλάδος μας, δεν είναι της θρησκείας μας, δεν είναι της πατρίδας μας. Είναι αποκοιμήματα του διαβόλου. Κατανοητό. Κύριε Καψαμπέλη, παρά το γεγονός ότι ο κόσμος βλέπει μια παγωμένη εικόνα, γιατί έχουμε όντως ένα πρόβλημα στην κάμερα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό δεν μας εμποδίζει να μιλήσουμε. Mm-hmm. Ο ήχος είναι εξαιρετικός. Mm-hmm. Θα μιλήσουμε λοιπόν με ηχητικά ντοκουμέντα. Το πρόβλημα είναι βαθύτατα πολιτικό. Είτε παρουσιάζουμε αριθμούς. Εγώ δεν ήμουν ποτέ στη ζωή μου αριθμολάγνος. Είτε παρουσιάζουμε στατιστικές, το πρόβλημα έχει διχάσει και υπάρχει ενδεχόμενο να δημιουργήσει και σοβαρές κοινωνικές αναταράξεις. Αν είναι δυνατόν, μια τόσο απλή λογική αντιμετώπιση του θέματος θα ήταν αυτό. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη και δεν την αλλάζω με τίποτα. Θα έπρεπε στην Ελλάδα να υπάρχει, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν οι κυβερνήσεις να το εφαρμόσουν, γι' αυτό και αναφέρω ότι το θέμα είναι βαθύτατα πολιτικό, κοινοβουλευτικό, θέμα λειτουργίας της δημοκρατίας και των θεσμών. Εγώ είμαι θειασότης, δικαίωμά μου αναφέρετο. Και δεν θα μου πει κανένας, θα κάνω. Της πολιτικής Πούτιν και της πολιτικής Όρμπαν. Και οι δύο αυτοί, μην ξεχνάμε ότι ο Πούτιν, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση, δίχρονη εμπόλεμη κατάσταση, και ο Όρμπαν βρίσκεται σε μια άλλη δίχρονη εμπόλεμη κατάσταση, προσπαθώντας να εκριζώσει από το καθεστώς του όλα τα πολυφάδια του Σόρος, και σε αυτές τις δύο χώρες έχει ποινικοποιηθεί, αυτή είναι η άποψή μου, δεν θα μου την αλλάξει κανένας, έχει ποινικοποιηθεί η δημόσια προβολή και προσβολή της δημοκρατίας από τους ομοφιλόφιλους. Υπάρχει ήδη. Δεν μπορούμε να αρχίσουμε να φοβόμαστε για να πούμε την άποψή μας. Υπάρχει. Σε δύο χώρες που είναι κατατμημένη η δημοκρατία, υπάρχουν ποινικές και κολάσιμες πράξεις για τη δημόσια προβολή τέτοιων προτύπων. Εγώ ρωτώ. Είναι ή δεν είναι πολιτικό το θέμα. Η πολιτεία στέλνει μηνύματα στην κοινωνία και η κοινωνία αντίστροφα στην πολιτεία. Όταν η πολιτεία δεν εκλαμβάνει σοβαρά υπόψη της. Αυτό που είπε και ο κύριος Σαμαράς. Αλλά ποιος θα πιστέψει πια αυτόν τον κύριο Σαμαρά. Κανένας. Άρα λοιπόν οι εναπομείνατες πολιτικοί ταγοί του τόπου που έχουν βαθιά στην ψυχή τους τον πατριωτισμό, σε αυτούς πάνω τις πλάτες και τους ώμους πέφτει η βαθιά συνειδητοποίηση. Να εξεγείρουν το λαό και να τον πάνε εκεί που πρέπει. Είναι βαθύτατα πολιτικό. Μια τέτοια κυβέρνηση με θηλυπρεπείς πολιτικούς και ένα μεγάλο κομμάτι της Βουλής θηλυπρεπέστατο δεν μπορεί να εκριζώσει από το νου αυτών που κυβερνάνε το να καταστρέψουν την πατρίδα, θρησκεία και την οικογένεια. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Και δεν θα μου την αλλάξει κανένας. Ο Στυλιανός Καρπαθίου, εκτός αν δεν κάνω λάθος από ιερωμένος, είναι και ψυχίατρος. Σωστά. Το 1972, κύριε Καψαμπέλη, και αγαπητέ κύριε Σπίνο, και αγαπητοί φίλοι και φίλες που μας παρακολουθούν, να μάθουμε μερικά πράγματα. Δύο λεπτά θα κλέψω. Ένας παλιάτσος, ένας ομοφιλόφιλος ψυχίατρος, παρουσιάστηκε ενώπιον της Αμερικανικής ψυχιατρικής εταιρείας. Τον αποκαλώ παλιάτσο γιατί φορούσε μάσκα. Ήταν μασκοφόρος.
ο μεταμφιασμένος ομοφιλόφιλος ψυχίατρος προσπάθησε να πείσει μέχρι το 1972 καταρχήν, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπήρχε μια κόκκινη γραμμή. Οι ομοφιλόφιλοι χαρακτηρίζονταν ασθενείς. Οι ομοφιλόφιλοι, 1972, Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία, η πιο ισχυρή ψυχιατρική εταιρεία του κόσμου, από την οποία παίρναμε και εμείς τα διδάγματά μας με τους καθηγητές Πανεπιστημίου της Ψυχιατρικής. Ήταν μια κοινωνικοπαθητική διαταραχή της προσωπικότητας. Έτσι χαρακτηριζόταν. Ένας λοιπόν ομοφιλόφιλος ψυχίατρος προσπάθησε με παγαπονδισμό να ξεγελάσει την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία φορώντας μια μάσκα του Νίξον και διακηρύττοντας ότι οι ομοφιλόφιλοι είναι σοβαροί και άνθρωποι οι οποίοι διεκδικούν κεκτημένα δικαιώματα στον επαγγελματικό χώρο. Το κατάφερε. Έκτοτε, από τότε, ξεκίνησε το κακό. Κατά τη γνώμη μου κακό και κατά τη γνώμη του Στυλιανού Καρπαθίου. Τι είπε? Αυτό που είδαμε πριν από λίγο ήταν ένα μανιφέστο ελεύθερης άποψης. Ήταν ένα μανιφέστο ελευθέρου ανθρώπου. Ένα μανιφέστο ελευθερίας και ελευθερίας έκφρασης. Και μπράβο στο κανάλι που το φιλοξένησε. Πέραν τούτου, αυτό που είπε περί βιασμού είναι σωστό. Αυτό που είπε περί τερψιπροκτίας είναι σωστό. Αυτή είναι η άποψή μας. Δεν είμαστε η μειονότητα στη χώρα. Είμαστε η πλειονότητα και η πλειοψηφία. Και επειδή υπάρχει πλειοψηφικό σύστημα στη χώρα, εμείς θα κερδίσουμε αυτό τον αγώνα. Εμείς, οι πατριώτες και οι δεξιοί. Αυτό ελπίζω να το καταλαβαίνουν καλά όλοι αυτοί που έχουν δώσει το χέρι τους σε ένα χορό θηλυπρεπών ατόμων, οι οποίοι προσπαθούν να επιβάλλουν την άποψή τους. Και κάτι ακόμα, και κλείνω με αυτό. Mm-hmm. Διείδε ο Στυλιανός Καρπαθίου, ο πατέρας Στυλιανός Καρπαθίου, αυτό το οποίο είπε και στο οποίο είμαι συγκαταβατικός. Υπάρχει μία μυσαλλοδοξία. Δεν το ακούσαμε όλο. Ο ψυχίατρος Καρπαθίου είπε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι γεννήθηκαν, ανατράφηκαν ή έχουν ορμονικές δυσλειτουργίες, πάμε στον επιβάλλουν την άποψή τους γιατί μισούν τη φύση τους. Θα συνηγορήσω σε αυτά που λέει ο κ. Βελόπουλος και θα τα προεκτείνω κιόλας. Εάν ο κ. Κασελάκης δεν αποδείξει με συγκεκριμένα παραστατικά, εδώ έχουμε μια υποψία διάπραξης ποινικών αδικημάτων μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου. Εάν δεν αποδείξει ο κ. Κασελάκης την προέλευση των χρημάτων, δεν είναι το πολιτικό κόμμα μια εταιρεία για να πουλήσει πατάτες στη λαϊκή και να στήσουμε 5 πάγκους με τα λεφτά του Κασελάκη? Εάν ο κ. Κασελάκης δεν αποδείξει με παραστατικά την εισρωή καθαρού χρήματος μέσα στο πολιτικό του κόμμα, λυπάμαι πολύ αν δεν το αποδείξει, γιατί άκουσα κάτι περίεργα. Θα έπρεπε να ρωτήσω τους γονείς μου, τι δουλειά κάνει ο πατέρας σου, βρε? Τι δουλειά κάνει ο πατέρας σου που ήταν χρεοκοπημένος επιχειρηματίας? Με βάζουν σε υποψίες αυτά που λέει. Άρα λοιπόν, εάν δεν αποδείξει με παραστατικά την εισρωή χρήματος, θα μπορούσα κάλλιστα και εγώ και όλοι να τον χαρακτηρίσουμε Τσουκάτο, Χριστοφοράκο και Λάμπρου του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ότι υπάρχει μια υποψία διακίνησης και εισρωής μαύρου χρήματος. Και το πολιτικό κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ κινδυνεύει να γίνει πλυντήριο μαύρου χρήματος. Είναι έτσι, δεν είναι? Αν επαληθευτούν αυτά τα οποία υποψιαζόμαστε. Να αποδείξει λοιπόν ότι τα χρήματα που βάζει στο πολιτικό του κόμμα είναι καθαρά. Πάμε να συνδεθούμε με την Κατερίνη μέσω τηλεφωνικής γραμμής, με τον κύριο Γιώργο Χαριτόπουλο, τον οποίο να καλησπερίσουμε. Μας ακούει ο κύριος Χαριτόπουλος? Να σας ακούω. Καλησπέρα κύριε Κατσαμπέλη και καλησπέρα στους ηλεκτές. Καλησπέρα και καλή χρονιά. Καλή χρονιά δεν βλέπω. Δεν βλέπετε καλή χρονιά. Τι κάνετε γι' αυτό? Το λέω με την έννοια ότι εσείς τώρα ετοιμάζετε εκεί στην Κατερίνη, είστε επικεφαλής και των κινητοποιήσεων που ετοιμάζονται, αλλά
Τι προοπτική υπάρχει στη Γερμανία? Θα μπω κατευθείαν στο θέμα. Στη Γερμανία βλέπουμε ότι οι συνάδελφοί σας κατεβήκαν με όλη τη σημασία του όρου στους δρόμους, τα κλείσαν όλα, κινητοποιήσεις, έχει κλονιστεί η κυβέρνηση Σόλτς στη Γερμανία, από τους αγρότες στη Γερμανία. Εκεί πέρα. Εδώ τι γίνεται? Να σας πω τι γίνεται εδώ μας. Λέγομαι Χαρισόπουλος Γιώργος, είμαι πρόεδρος του αγροτικού Κατερίνης. Εκπροσωπώ τον αγροτικό κόσμο της Κατερίνης. Βλέπετε, στη Γερμανία ο κόσμος κοινωνικά είναι πιο πολιτισμένος από εμάς τους Γεωργούς. Εδώ εμείς μας έχουν φάει τα σοκοματικά. Τι εννοείτε? Εννοείμαι ότι ο κόσμος στην Κατερίνη, σε όλη την Ελλάδα, είναι κομματοποιημένος και δύσκολα γίνεται σύσσωμος στις κινητοποίησεις. Ενώ επί σειρά ετών και χρόνων η γεωργία μας στην Ελλάδα καταστρέφεται, ναι, και βαδίζει στο χείλος του γκρεμού. Για παράδειγμα, ό,τι αγοράζουμε είναι ακριβό, ό,τι πουλάμε είναι φθηνό. Γεωργικές επιδοτήσεις στα οριστικά δικαιώματα τα οποία έχουν δοθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου ήταν στα 2,5 εκατομμύρια. Ξέρω πόσο παίρνουν οι αγρότες σήμερα. Γύρω στα 800 εκατομμύρια. Και αυτά δεν τα έχουμε λάβει ακόμα. Μάλιστα. Κύριε Χαριτόπουλε, για να προλάβω με την καλή έννοια του συναδέλφου μου, το ερώτημα, ναι, που γεννάτε είναι, ναι, το εξής. Ότι ενώ αντιμετωπίζετε οι αγρότες και στην περιοχή σας όλα αυτά, ναι, τα προβλήματα, τι ποσοστά παίρνει η Νέα Δημοκρατία, επί παραδείγματι, στις τελευταίες εκλογές και από το χώρο τον αγροτικό? Ναι. Λίγο να διορθώσετε. Χαρισόπουλος λέγομαι, όχι. Διορθώστε το, Χαρισόπουλος. Διορθώστε, ναι, το παρακαλώ. Ελάτε, ναι, κύριε Χαρισόπουλο. Ναι, ναι. Για απαντήστε λοιπόν σε αυτό που το θέτουν πολύ. Θα σας το ρωτήσει και ο Στέφανος Κύος και ο Άρης Πίνος. Ναι, ναι. Τα μεγαλύτερα ποσοστά παίρνει 41%. 41%. Ναι. Κύριε Χίο, 41%. Να τους χαίρονται. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Χαρισόπουλο. Να τους χαίρεστε όλους. Να ρωτήσω τον κύριο Χαρισόπουλο, ο ρόλος του ΚΚΕ ποιος είναι στο αγροτοσυνδικαλιστικό κίνημα? Εδώ για την Κατερίνη εννοείται. Για την Κατερίνη και για τους υπόλοιπους αγροτικούς συνεταιρισμούς και σε όλη την Ελλάδα. Ποιος είναι ο ρόλος του ΚΚΕ? Διασπαστικός είναι ή ενωτικός? Διασπαστικός ή ενωτικός, αυτό ρωτάω. Ναι, μικρό ποσοστό εδώ στην Κατερίνη. Άλλο ρώτησα, είναι διασπαστικός ή ενωτικός? Ενωτικός είναι. Ενωτικός είναι. Πώς είναι ενωτικός? Ναι. Πώς είναι ενωτικός? Αυτοί μπήκανε με τα... Ένα λεπτό. Ναι. Ένα λεπτό. Αυτοί, ναι, μπήκανε με τα ρόπαλα. Όταν πήγαν να μπουν τα τρακτέρ στην Αθήνα, συνομολόγησαν και είπαν δεν τα βάζουμε τα τρακτέρ. Θα ξεχάσω το μακαρί, το μπούτα. Ακούστε, όταν μιλάτε μαζί μου θα μου λέτε την αλήθεια, κύριε Χαριτόπουλε. Δεν με κοροϊδεύετε. Τι μας λέτε την αλήθεια, ότι είναι ενωτικός? Να τον ακούσουμε τον κύριο Χαριτόπουλο. Οι θεματοφύλακες του κοινοβουλίου. Στα αιτήματα των αγροτών εδώ πέρα στο νομό μας είναι ότι τα ίδια ό,τι ζητάμε εμείς ζητάνε και αυτοί. Ότι τα αιτήματά μας είναι τα ίδια. Δεν αλλάζει τίποτε. Αλλά ο κόσμος, προλίγο είχα πει κάτι, ότι ο κόσμος είναι διασπασμένος εδώ στην Πιερία. Αυτό εννοούσα. Κομματικά. Δεν βλέπουν ότι είναι. Να σας πω ένα παράδειγμα. Η Πιερία μας έχαθε, ειδικά η Βόρεια Πιερία. Οι κοινότητες που είχαν πληθυσμιακά, ας πούμε, παράδειγμα να πω, 1000 κατοίκους, τώρα έχουν 100 κατοίκους και δεν υπάρχουν και γεωργοί. Να φανταστείτε το 70% στο νομό μας, οι ασφαλιστικές εισφορές του ΕΦΚΑ είναι απλήρωτες. Καταλάβατε γιατί μιλάμε? Δεν υπάρχει μέλλον στη γεωργία. Ο κόσμος έχει φύγει από τα χωριά. Ναι, αλλά ξαναεπιμένω, κύριε Χαρισόπουλε, συγγνώμη, δεν το θέτω και προσωπικά, αλλά ρωτάω, ναι, και λέω, ναι, το εξής. Αφού βιώνετε όλη αυτή την κατάσταση, εσείς μας λέτε ότι το ποσοστό εκεί της Νέας Δημοκρατίας και στις τελευταίες εκλογές που τα προβλήματα δεν είναι τωρινά, είναι και της προηγούμενης περίοδου. Της προηγούμενης, ναι, όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και της τελευταίας τετραετίας. Παίρνει 41%. Ναι. Εσείς για τη Νέα Δημοκρατία, για το κυβερνών κόμμα, τι γνώμη έχετε λοιπόν? Δεν θα σας ρωτήσω ευθέως τι ψηφίσατε, γιατί μπορεί να μου πείτε δεν σε ενδιαφέρει. Θα σας ρωτήσω όμως τι γνώμη έχετε για τη Νέα Δημοκρατία, πώς τη βλέπετε? Εγώ για τον αγροτικό κόσμο, γιατί για μας, ναι, δεν τη βλέπω καλή. Γιατί δεν έχει κάνει τίποτε τα τελευταία χρόνια. Άρα δεν την έχετε ψηφίσει κιόλας?
Δεν μπορώ να πω ότι δεν έχω ψηφίσει ή δεν έχω ψηφίσει. Ναι. Αλλά σας λέω ότι τα τελευταία διαστήματα, στις δύο κυβερνήσεις, ειδικά η τελευταία η χρονιά, ναι, αυτή, βιώνουμε φτώχεια ο αγροτικός κόσμος. Ξέρετε γιατί σας το ρωτάω, κύριε Χαρισόπουλε, γιατί, ναι, γι' αυτό το ρωτάω με κομψό τρόπο. Γιατί είμαι άνθρωποι που από την περιοχή μας στέλνουν μηνύματα ότι είστε με τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό σας το λέω. Ναι, είναι τα τελευταία χρόνια είναι... Παρακαλώ, κύριε Χίο, ελάτε, κύριε Χαρισόπουλε. Γιατί το βγάλατε να μας πει. Ορίστε. Κύριε... Τι το βγάλατε να μας πει. Κύριε Χίο, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Τι το βγάλατε να τον ευχολογήσει τον Μητσοτάκη. Να ακούσουμε. Αυτός το... είναι προβοκάτορας, διαλυτικός. Όχι, άκου, ελάτε. Άκου, κύριε Χίου, να σας πω κάτι. Άκου, μη μου λες εμένα, άκου. Θα μου λες τον πληθυντικό. Μη μαλώνετε. Τον πληθυντικό μιλάω. Μη μαλώνετε, ελάτε. Εμείς οι Γεωργοί βιώνουμε τα κακά, το τσιράκι, τα κακά το όλου. Να μας πει τι. Σου κάνω έκπτωση το πετρέλαιο, αυτό να μας πεις. Πόσο κάνει να αργώσεις. Να αργώσεις πόσο κάνει. Μη μιλάτε ένας πάνω στον άλλον. Τα ερωτήματα είναι σαφή, κύριε Χαρισόπουλε. Πόσο κάνει να οργώσει το χωράφι σου για 5 μέρες, κύριε Χαρισόπουλε? Πόσο κάνει το χωράφι να το οργώσει, σε ποια στιγμή? Πόσο κάνει να οργώσει το χωράφι σου για 5 μέρες με πετρέλαιο που σου δίνει η Νέα Δημοκρατία που την ψήφισες? Πόσο κάνει? 5.000 ευρώ πόσο κάνει το κάψιμο? Το κάψιμο. Το κάψιμο, κοίταξε αυτό που μας έδωσε τα τελευταία. Το κάψιμο, για 5 μέρες έδωσε... ερώτησα πόσο κάνει να οργώσει το χωράφι σου. Αυτό ρωτάω. Στρέμματα θα ρωτάς, όχι χωράφι. Ένα χωράφι έχει 10 ή 20 στρέμματα. Ένα μεγάλο στρέμματα. Χωράφι, 10 στρέμματα, 15 στρέμματα. Πόσο κάνει να το οργώσεις? Πόσα λεφτά θα πληρώσεις το πετρέλαιο, Μητσοτάκη? Κάνει γύρω στα 35 λίτρα πετρέλαιο. Πόσα θα πληρώσεις για 5 μέρες, μια εβδομάδα? Τα ποσά είναι ασύλληπτα, άστο. Γιατί μου λες, ακούστε, μου λέτε τα ποσά είναι ασύλληπτα. Πείτε μου ποιο, πόσο πετρέλαιο όχι, θέλει θα μου πείτε, να αργώσει ένα χωράφι. Το ποσό επιμένω, γιατί και εγώ από αγροτική οικογένεια είμαι. 3,5 λίτρα. Πόσα είναι τα λεφτά για να οργώσει το χωράφι μια εβδομάδα, Μητσοτάκη? Πόσο είναι? Πάντε εσείς και πέστε μου πόσο, πόσο είναι. Πόσο είναι, Χριστιανέ μου, δεν ξέρεις, δεν είσαι αγρότης. 35 λίτρα για να οργώσεις επί 3,5 λίτρα. Σε ρωτάω πόσα λεφτά θα δώσεις από την τσέπη σου, εγώ δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις. Από την τσέπη μας βάζουμε τα λεφτά για τα πετρέλαια. Ένα τάλιρο, 5.000 ευρώ. 10 στρέμματα για να οργώσεις ένα χωράφι, θες από 3,5 ευρώ το στρέμμα, 30 λίτρα περίπου θέσει, στα 10 στρέμματα. 30 λίτρα μας κάνουν από 2 ευρώ, από 2 ευρώ μας κάνουν 60. 60 ευρώ για να οργώσεις 10 στρέμματα χωράφι. 10 στρέμματα χωράφι, άμα το οργώνεις επί 10 μέρες, πόσα είναι τα λεφτά αυτά, δεν είναι, δεν είναι γύρω... Άμα το από 10 μέρες, λογάριασε. Λογάριασε. 600 ευρώ είναι. Πάντα, 1.500 με 2.000 ευρώ είναι. Γιατί λοιπόν ψήφισες, Μητσοτάκη, σου κάνει εκτός το πετρέλαιο? Δεν μας κάνει έκπτωση σε πετρέλαιο, μας έδωσε σιτά. Γιατί δεν σου κάνει, το απέτησες? Είσαι αγροτοσυνδικαλιστής. Για το απέτησες. Άκου, κύριε Χίο. Το απέτησες. Ποιους δρόμους? Πήγες στην Κάλπη και ψήφισες Νέα Δημοκρατία, το απέτησες. Είμαι ο πρώτος που κατέβασα τρακτέρ σε όλη την Ελλάδα. Και έχω κλείσει τον δρόμο. Είμαι στον δρόμο. Εντάξει. Ο πρώτος που κατέβασα τρακτέρ για κλείσιμο τον δρόμο. Και αυτή τη στιγμή τα τρακτέρ γίνει στον δρόμο. Μόνο σου. Μόνο σου? Όχι, μόνο σου. Πού είναι οι άλλοι? Πού είναι οι άλλοι? Τα μαρσάρετε τα τρακτέρ. Ακούστε, κύριε αγαπητέ μου φίλε. Τα μαρσάρετε τα τρακτέρ. Τα μαρσάρετε. Ναι. Εδώ και 5 μήνες. Τα κάψατε από το μαρσάρισμα. Πες λοιπόν ότι βγήκες να υποστηρίξεις το Μητσοτάκη και ας τα υπόλοιπα. Τώρα εσείς το πάτε αλλού. Εγώ σας λέω. Εγώ το πάω αλλού. Ναι, το εγώ το πάω αλλού που βγήκες να πεις. Κολλήγας άνθρωπος, ό,τι ψηφίζεις στο κεφάλαιο, το μαξί μου, το νεοφιλελευθερισμό, θα σου πιούν το αίμα και σένα και των υπολείπων. Κύριε Χαρισόπουλε. Ναι, ακούω. Σας βάζει με οξύ τρόπο ο Στέφανος Χίος, αλλά σας βάζει ένα θέμα. Όχι, κύριε Καψαμπέλη, γιατί εδώ μας ακούνε αγρότες. Μας ακούει αγροτιά. Ναι, την αγροτιά δεν θα την κοροϊδέψεις. Γιατί οι αγρότες είναι δούλοι στα αγοράκια. Άκου να σας πω, κύριε Χίου. Άκουσε με, κύριε. Το Μαρίνο αντίπα το ξέρεις. Το Μαρίνο αντίπα το ξέρεις. Το Μαρίνο αντίπα το ξέρεις. Οι τσιφλικάδες τους κόρτωσαν. Οι τσιφλικάδες που είσαι μαζί τους. Ακούσεις τι λένε.
Ωραία, να ακούσουμε. Μην μιλάτε ο ένας πάνω στον άλλο, να τον ακούσουμε. Πάνω στο τραχτέρια. Είμαι 70 χρόνια και ανεβαίνω πάνω στο τραχτέρι. Εσύ καθώ στην καρέκλα. Μια τρύπα στο νερό έκανε. Ακούω. Μια τρύπα στο νερό ψήφισε στο Μητσοτάκι. Εσύ καθώ στην καρέκλα και σχολιάζει. Εγώ κάναμε στην καρέκλα. Εμεί είμαστε μέρα που δεν έχουμε χρόνο ελιέ. Επάνω στα χωράφια. Εδώ μέσα και σένα. Τα ακούσατε. Δεν ακούγεστε. Αυτό ψηλώ εγώ. Ένα σε εγώ τι σα λέω. Και μην με κάνετε υποδείξει σε μένα. Ακού, κοιτά, χαμήλωσα τον φωνή σου και μου πουλάσε με ένα μαγκέρι. Μην έρθω στην Ελλάδα και σου κάνω τα πια. Ακούς, μην έρθω στην Ελλάδα και σου κάνω τα πια. Και σας ταΐζω. Είσαι εργάτης. Τι εργάτης είσαι. Έχεις ταξική συνείδηση. Έχεις εργασιακή συνείδηση με το ψηφίσμα της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ και 40 χρόνια. Για τα νούσια του παρέμβας. Είμαι 70 χρονών. Για τα νούσια του παρέμβας. Και δεν θέλω να μην κάνουν υποδείξεις. Γι' αυτό είναι η ψηφίσμα της Δημοκρατίας. Για να βρεις το δίκιο σου. Άρα σε τη Νέα Δημοκρατία και τα φούμερα που μου πουλάς. Σε ρώτησα έτσι το έχεις και μου λες όχι. Το απέτησες. Μα ακούς τι σημαίνει. Το απέτησες. Είμαι 70 χρονών και με απάνω στα τρακτέρια και δεν θέλω υποδείξεις από κανέναν. Άκουσε με λίγο, δεν θα μου λες μιλάς εμένα με αυτόν τον τρόπο της φωνής σου. Δεν είμαι κομματικό όργανο εγώ. Δεν είμαι κομματικό όργανο εγώ. Ούτε ξέρεις ποιος είμαι. Όταν πήγες τελευταία φορά στο μαξί μου, κύριε. Στο μαξί μου, πότε πήγες τελευταία φορά. Άσε τα κουραφέξαλα τώρα που μιλάς μαξί μου την πλακίες. Άσε τα κουραφέξαλα, τα λες εσύ. Ακούστε σας λένε. Το τρακτέρ, πώς θα το... Πότε θα κατεβάσετε τα τρακτέρ. Πότε θα κατεβάσετε τα τρακτέρ στον κάμπο. Πότε θα κατεβάσετε τα τρακτέρ στην Αθήνα. Να πάτε έξω από εκεί που ψήφισες. Όταν τα κατέβασα εγώ τα τρακτέρ στην Αθήνα, εσύ καθόσα στην Πολυθρόνα. Το 16. Καθόμουν στην Πολυθρόνα. Ναι. Μην μου κάτι υποδείξεις σε μένα. Γιατί εσύ ποιος είσαι. Ποιος είμαι, ο Χαρισόπουλος είμαι. Ποιος είσαι, μωρέ. Ποιος είσαι. Καήκαμε στην πλατεία. Ο ξάδερφος του Τυρπούλης και στην πλατεία του 87. Και δεν θέλω υποδείξεις από κανέναν. Ο γαλάζιος Μπούτας είσαι. Ακούστε σε λένε. Αυτό που σου λέω εδώ. Εμείς δώσαμε το αίμα μας. Δεν θα μας κάνεις υποδείξεις εσύ. Ποιο αίμα σου έδωσες. Δεν ποιο αίμα. Δεν ο Χαρισόπουλος ο Βασίλης Τυρπούλης και στην πλατεία του 1987. Ανέξι μήνες. Έκανες. Εντάξει. Έκανες. Τι έκανες. Ο ξάδερφός μου πυρπολήθηκε στην πλατεία. Το 87. Ναι. Επιπαστώκα θυμάστε. Τι έκανες εσύ. Πήρες το παράδειγμα και ψήφισες στο Μητσοτάκι. Τι έκανα αυτό το παράδειγμα που κάνω μέχρι σήμερα. Που είμαι στα χωράφια. Να πας να το προσκυνήσεις. Και πάνω στο τρακτέρι. Να πας να το προσκυνήσεις. Εσύ να πας να το προσκυνήσεις. Όχι είσαι προσκυνημένος αγρότης. Είσαι προσκυνημένος αγρότης. Δεν χρειάζεται άντερα αυτά. Από εκεί πέρα τώρα. Δεν χρειάζεται. Εσύ να πας από εκεί πέρα, μη σου πω καμιά βαριά κουβέντα. Παρακαλώ, ελάτε. Δεν χρειάζεται τώρα και η ίδια. Έλα μεγάλο τσιφλικά του κάπου της Βέρειας. Προσκυνημένος στο Μητσοτάκι. Θα βγεις να μας το παίξεις εκατομμύρης. Προσκυνημένος είσαι. Προσκύνω χάρτη υπέγραψες σε αυτή την κυβέρνηση. Διαφορετικά δεν την ψήφισες, κύριε. Δεν θα την ψήφισες. Όχι, κύριε. Πονάνε οι αγρότες, κύριε. Πονάνε οι αγρότες. Και εσύ τους πουλάς. Από εσάς. Πονάνε και εσύ τους πουλάς. Εσύ τους πουλάς, όχι εγώ. Εσύ τους πουλάς. Εσύ είσαι πουλημένος. Είναι η νέα απάντησε μου κάτι. Είναι η Νέα Δημοκρατία στο πλευρό δεν των αγροτών. Σας... Είναι η Νέα Δημοκρατία στο πλευρό των αγροτών. Σας... Προσκυνημένε. Με εσάς δεν θέλω καμιά υπόδειξη. Προσκυνημένε. Προσκυνημένος είσαι εσύ. Όχι εγώ. Προσκυνημένος είσαι εσύ, κύριε Χίο. Εγώ έφαγα δύο σφαίρες γιατί κάνω αντίσταση στο Μητσοτάκι. Εσύ κάνεις εκεί πέρα και τρως κάθε μέρα. Σε παρακαλώ. Φρικασέ και μπουζόλες. Θα πρέπει να σε μπουτώνουν οι ανθρώποι. Δεν ακούγεστε. Αλλά εσύ δεν έχεις καμία σέβαση στους ανθρώπους της εργατικής γης. Δεν ακούγεστε, ελάτε. Σέβασε σένα που πούλησες την αγροτιά. Δεν ακούγεστε. Σέβασε σένα. Απόψε κύριε, ξεγυμνώθηκες. Ξεγυμνώθηκες. Εσύ ξεκινώθηκες. Ελάτε, δεν χρειάζονται αυτά. Παρακαλώ, η ψυχραιμία. Ελάτε, άμα, κύριε Σπίνο. Κύριε Καταμπέλη, αν έχετε τέτοιο στο... Παρακαλώ, κύριε Χαρισόπουλε, ο κύριος Σπίνος. Να ακούσουμε και τον... Να μας κάνει υποδείξεις που δουλεύουμε εμείς και είμαστε στα χωράφια μέρα νύχτα. Κύριε Χαρισόπουλε, ψυχραιμία. Ελάτε, κύριε Σπίνο. Σχολεία. Ελάτε κύριε Σπίνο και από τον κύριο Σπίνο. Ελάτε παρακαλώ με ψυχραιμία, με ψυχραιμία. Ελάτε κύριε Σπίνο. Τώρα θα μας υποδείξουν και βοηθούς ποιος είμαστε. Ελάτε, ερωτήσεις γίνονται και σχόλια. Είμαστε. Ελάτε, κύριε Σπίνο. Ελά, κύριε Σπίνο, παρακαλώ, δεν χρειάζονται. Δεν χρειάζονται, παρακαλώ, εκατέρωθεν αυτά. Δεν χρειάζονται. Και να δω στο δικαστήριο τι θα πεις. Δεν χρειάζονται. Δεν χρειάζονται, εκατέρωθεν αυτά, σας παρακαλώ και τους δύο, κύριε Σπίνο. Να ακούσουμε και τον κύριο Σπίνο, παρακαλώ. Ελάτε, κύριε Χαρισόπουλε. Είναι στιγμή ένταση, δεν χρειάζεται. Ελάτε, κύριε Σπίνο. Κύριε Χαρισόπουλε. Θέλω να σας πω ότι σεβόμενος τα άσπρα μαλλιά σας,
γιατί σας έχω δει και από κοντά. Επιτρέψτε μου να σας πω, επί όλων των υπόλοιπων πράξεων που κάνετε απέναντι στο βιαστή σας, δεν σέβομαι τίποτα, γιατί δεν κάνετε τίποτα. Εγώ νιώθω ότι οι αγρότες της επαρχίας περνάνε πολύ καλά. Δεν έχουν ακριβά καύσιμα, ειδικά της Πειραιάς, εκεί που εσείς εκφράζετε αυτόν τον πουλημένο, όπως είπατε, συνδικαλιστικό φορέα, εξαιτίας της πίεσης και της φαλκίδευσης που έχουν κάνει τα κόμματα εξουσίας. Εάν ο βιαστής σας σας πόναγε, θα ήσασταν στους δρόμους. Το γεγονός ότι κατεβάσατε 20, 30, 40 τρακτέρ με προτροπή των υπολείπων συνεργών του συνδικαλιστικού κινήματος, δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Το βιαστή δεν τον διώχνεις από πάνω σου αν δεν τον μαχαιρώσεις την κοιλιά να του βγάλεις τα άντερα. Αν το σπρώξεις, θα κάνει τον βιασμό του με λίγο μεγαλύτερη απόσταση. Εκτιμώ λοιπόν ότι εάν πράγματι είχατε προβλήματα, εάν πράγματι θέλατε να ενοχλήσετε την κυβέρνηση, εάν πράγματι δεν είχατε εν κίνηση κομματική στη συνείδησή σας, θα ήσασταν στην πλατεία Συντάγματος, θα φωνάζατε, θα ξεσηκώνατε, θα είχατε βγει στους δρόμους. Δυστυχώς βρίσκουν και τα κάνουν επειδή δείχνετε κομματική ανοχή. Να ακούσουμε τον κύριο Χαρισόπουλο. Εγώ δεν δείχνω σε κανένα κομματική ανοχή. Το καταλάβατε. Δεν δείχνω κομματική ανοχή σε κανέναν. Σε κανέναν όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα αυτή τη στιγμή εγώ τη σύνταξη παίρνω ούτε τίποτε παίρνω. Είμαι εργάτης μέχρι τα τελευταία μου, μέχρι προχτές έσπερνα. Το καταλάβατε αυτό. Βρέστε με έναν άλλον 70 στην Πειραιά να είναι μέρα νύχτα πάνω σε ένα τρακτέρι και να καλλιεργεί. Τίποτα άλλο δεν σας λέω. Αυτό τα λέει όλα. Κύριε και μάλιστα έχω ένα σύλλογο ο οποίος είναι πρωτότυπο για την Ελλάδα. Πρωτότυπο ή πρότυπο είναι. Πρωτότυπο σε όλη την Ελλάδα. Φωτοτυπία του Μαξίμου είσαι. Φωτοτυπία του Μαξίμου είσαι. Ποιος το λέει αυτό. Ελάτε, εγώ δεν το χρειάζεται τώρα το όνομά μου. Είσαι φωτοτυπία του Μαξίμου. Σε παρακαλώ, δεν θέλουμε να μιλάμε σας τώρα. Πονηρούλη. Δεν θέλω. Σας παρακαλώ. Κύριε Χαρισόπουλε, για να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση. Γιατί αγαπάει ήδη... Μητσοτάκης, αγαπάει. Σ' αγαπάει, ε. Εσένα αγαπάει, όχι εμένα, κυρία. Εμένα με αγαπάει, εμένα με μισεί, θέλει να με σκοτώσει. Ελάτε, δεν χρειάζονται αυτά, κύριε Χαρισόπουλε, επειδή μας... Και... Σε μάθαμε ότι κουμάς είσαι. Εσύ είσαι κουμάς, όχι εγώ, δεν θα με πεις σε μένα να αύριο που θα βγάλω τις κατα... Τι είπε με εμείς, απόλυμα. Πέρα, μας πεις και κουμάς, δεν τρέψει λίγο. Πρόσχει, γιατί δεν αστείευομαι. Είμαι από άλλο ανέκδοτο. Όταν με προσβάλλει κάποιος, θα το προσβάλλω και εγώ με τον τρόπο. Δεν χρειάζονται τώρα αυτά. Θα πρέπει να σε πετάξουν έξω από το συνεταιρισμό. Έξω. Κύριε... Ναι, εσύ θα μας πετάξει από το συνεταιρισμό. Όχι, οι συνάδελφοί σου. Και πολύ γελασμένος. Εγώ μικρός είμαι, ναι. Οι συνάδελφοί σου να σε πετάξουν έξω. Ναι, θα με πετάξουν από το συνεταιρισμό. Οι σελούδας του συνδικαλιστικού κινήματος.